Συνάδελφοι, καλησπέρα. Να χαιρετήσουμε και εμείς τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Ήδη μαζεύουμε εμπειρία από όσα, και στοιχεία από όσα ήδη υπόθηκαν. Εγώ θα αναφερθώ σε ένα ζωτικό κομμάτι του κλάδου που είναι οι αναπληρωτές. Καθώς στην ουσία κάθε χρόνο αναπληρώνουν τους εαυτούς τους με μια βαλίτσα στο χέρι και είναι πραγματικά χιλιάδες τα κενά. Από πέρσι τα στοιχεία με 50.000 κενά και το βλέπουμε και τώρα με τις προσλήψεις και το γεγονός, όπως ήδη αναφέρθηκε, ότι υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά κενά. Και όμως παρόλα αυτά, παρόλο που σηκώνουν τα σχολεία στις πλάτες τους για να λειτουργήσουν, αντιμετωπίζονται με το χειρότερο τρόπο. Τους είδαμε να περιμένουν για άλλη μια χρονιά αυτό το πολυπόθητο SMS μέσα στο άγχος με πολύ ωραίες καθυστερήσεις. Τους είδαμε να τοποθετούνται και να επανατοποθετούνται είτε γιατί τα κενά ήταν λάθος, είτε επειδή υποτίθεται λάθος, είτε κρύβονταν, ή όπως το είχαμε και στο νησί μας, δεν δημιουργήθηκαν τα διευρυμένα ολοήμερα για τα οποία προορίζονταν, με αποτέλεσμα να γυρίζουν από σχολείο σε σχολείο, λες και είναι πιόνια σε μια σκακέρα. Τους είδαμε για άλλη μια χρονιά να μένουν σε σκηνές και στα αυτοκίνητά τους, στα τουριστικά μέρη, χωρίς να βρίσκουν σπίτι, λόγω του ότι δεν ήταν διαθέσιμα τα σπίτια ή είναι πάρα πολύ ακριβά τα ενίκια, όπως ισχύει και στον τόπο μας, με ένα μισθό πραγματικά χαμηλό, και είδαμε και στην παρουσίαση πόσο έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Τους είδαμε να μένουν 5 μέρες απλήρωτοι όταν τα έξοδα τρέχουν. Θα τους δούμε και πάλι βέβαια το καλοκαίρι στις ουρές του ΑΕΔ για 400 ευρώ, τα οποία δεν παίρνουν κιόλας στην ώρα τους. Τους βλέπουμε να μαζεύουν και να πληρώνουν ένα σωρό χρήματα για να μαζεύουν προσόντα με βάση τον νόμο Γαβρόγλου στην προσπάθεια να διοριστούν. Αυτοί είναι οι αναπληρωτές. Τους ζούμε κάθε χρόνο, είναι συνάδελφοί μας. Είναι η κυριολεξία της ελαστικής εργασίας, το αποτέλεσμα της χρόνιας πολιτικής όλων των κυβερνήσεων που έχουν ακολουθήσει την πολιτική της αδιοριστίας, και βλέπουν σαν κόστος τη ζωή μας και την εκπαίδευση των παιδιών μας, που στο όνομα του εξορθολογισμού και της σωστής διαχείρισης κάθε χρόνο κόβονται χιλιάδες θέσεις στην ειδική αγωγή, την παράλληλη στήριξη, τις ειδικότητες που έχουμε και εμείς εδώ στοιχείο πάρα πολλά κενά, με σκοπό να δημιουργηθεί ένα σχολείο επιχείρηση με ευέλικτους εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα και υποβαθμισμένη μόρφωση για τα παιδιά μας. Όμως οι ανάγκες μας δεν μπορούν να μπαίνουν στη λογική του κόστους. Η εξέλιξη της κοινωνίας μας και η ανάπτυξη της επιστήμης είναι τέτοια που μπορεί να μας εξασφαλίσει ζωή με δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους, με ολόκληρη μόρφωση για τα παιδιά μας, σύγχρονα ασφαλή κτίρια, χωρίς να έχουμε το φόβο να πέφτουν οι σοφάδες, με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό σε βιβλιοθήκες και εργαστήρια, με όλο το εξειδικευμένο προσωπικό. Χρειάζεται όμως να δοθεί αγώνας και να είναι και ανυποχώρητος οι αναπληρωτές να έρχονται σε επαφή με τα σωματεία τους, να μην μένουν απ' έξω, έχοντας τη λογική ότι δεν υπάρχει νόημα ή ότι δεν υπάρχει αποτέλεσμα, γιατί χαμένος είναι ο αγώνας σίγουρα αυτός που δεν δίνεται. Χρειάζεται λοιπόν να απαιτηθούν να γίνουν τώρα μαζικοί διορισμοί όσων δουλεύουν όλων των αναπληρωτών που δουλεύουν τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση, να καταργηθεί το προσοντολόγιο, να πάρθουν μέτρα στήριξης των αναπληρωτών για δωρεάν μεταφορά από και προς τον τόπο καταγωγής τους, δωρεάν μετακίνηση προς τα σχολεία τους, επίδομα ενοικίου, δωρεάν σύντηση στις φοιτητικές λέσχες και στις στρατιωτικές λέσχες, να εξισωθούν τα δικαιώματα των αναπληρωτών με των μόνιμων, να έχουν πλήρη δικαιώματα σε περίπτωση ασθενείας και αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους καθ' όλη τη διάρκεια της άδειας, εξασφάλιση πλήρους άδειας ανατροφής για όλους, εξασφάλιση αδειών ειδικού σκοπού για όσους το έχουν ανάγκη. Χρειάζεται στην ουσία να υπογραφεί μια ειδική συλλογική σύμβαση εργασίας που θα κατοχυρώνει στην πράξη ένα ουσιαστικό πλέγμα δικαιωμάτων για όλο τον κλάδο και ειδικά για τους συμβασιούχους συναδέλφους. Τέλος, καλούμε τους αναπληρωτές, καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουμε στα σωματεία μας, να συμμετέχουμε στις γενικές συνελεύσεις, στις δράσεις, στις παραστάσεις διαμαρτυρίας που οργανώνουν, και βέβαια να υπάρξει μαζική συμμετοχή στην απεργία στις 9 του Νοέμβρη για να διεκδικήσουμε όλα αυτά που δικαιούμαστε. Ευχαριστώ πολύ.